Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπτα Γι Περντογάν αποκάλυψε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Νάτου στο Βίλνιους, του έθεσε το θέμα της Στράκης και κυρίως των Μουφτίδων και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόθεση να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα. Μίλοντας στους δημοσιογράφους, το μεσημέρι της Παρασκευής δήλωσε χαρακτηριστικά ως δύο ηγέτες που κέρδισαν σε εκλογές, θέλουμε να βαδίσουμε προς μια θετική κατεύθυνση. Τα πιο σημαντικά θέματα που του έθεσα ιδιαίτερος ήταν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη Δυτική Θράκη, το θέμα των μουφτίδων. Θελήσαμε να ξεπεραστούν αυτά τα θέματα. Μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ως ηγέτες που κερδίσαμε στι εκλογές θέλουμε να κάνουμε βήματα προς μια θετική κατεύθυνση. Και οι πρεσβευτές μας θα κάνουν συναντήσεις, θα κάνουν τις προετοιμασίες όπως και οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αργότερα οι δύο θα συναντηθούμε και θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξηγήσει από την κυβέρνηση για τι δηλώσει Ερντογάν για τη Θράκη. Ο κύριος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι το βασικότερο θέμα που έθεσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν τα ζητήματα τη Δυτική Θράκη, προαναγγέλνοντα και σχετικέ ελληνοτουρκικέ διαβουλεύσει των Υπουργείων Εξωτερικών. Ο κ. Μητσοτάκη οφείλει να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ότι αποδέχτηκε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για ζητήματα που αφορούν Έλληνε πολίτε. Ειδικά αφού εκμεταλλεύτηκε προεκλογικά με τον χειρότερο τρόπο το ζήτημα τη Τράκη, διατυμπανίζοντα ότι θα το θέσει ο ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο και διαφορώντα για τι συνέπειε που έχουν οι ενέργειέ του για τα εθνικά συμφέροντα. Εάν οι δηλώσει Ερντογάν ισχύουν, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά πόσο επικίνδυνη είναι η πατριδοκαπηλεία του κ. Μητσοτάκη για τη χώρα. Αναμένουμε ενημέρωση και ξεκάθαρε απαντήσει για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο για το θέμα τη Θράκη και για τι αναφορέ του κ. Μητσοτάκη σε υποχωρήσει σε ζητήματα εθνική κυριαρχία.